Για πες. Καλημερούδια σε όλες και όλους. Είμαστε εδώ με τον Αλέξανδρο, πρωί-πρωί σχεδόν, πρωί-πρωί, δεν το λες και πρωί-πρωί. Σήμερα ξεκίνησα την ημέρα μου με το να θέλω να φτιάξω κουραμπιέδες και ανακαλύψα ότι η κουζινομηχανή μου έχει χαλάσει. Οπότε τώρα ψάχνω να βρω μια λύση για το τι θα κάνω με την κουζινομηχανή που χάλασε και δεν μπορώ να φτιάξω κουραμπιέδες. Πάμε να ανοίξουμε τα κουτάκια μέχρι να δω τι θα κάνω με τους κουραμπιέδες και αν θα καταφέρω να τους φτιάξω σήμερα. Όπου έχουμε εδώ πέρα μία πλούσια κρέμα προσώπου, δεν είναι, πώς το λένε, έκπληξη μιας και το είχαμε δει χθες που έφυγε από μέσα. Πάμε να ανοίξουμε και το πρώτο τελευταίο κουτάκι από τις NYX το κουτί, όπου έχει μέσα ένα butter gloss, αυτό το πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Αλέξανδρο, το αγαπημένο σου κουτί, έλα. Έλα. Η αγαπημένη σου κουτάρα που μέχρι αύριο θα την βλέπεις μετά. Πάει, θα φύγει. Και στο Look Fantastic το νούμερο 23 έχει μία μάσκα. Από μία εταιρεία που δεν τη γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Πρώτη φορά την βλέπω. Αυτά, ορίστε το κουτάκι σου. Λοιπόν, και της Lancome το κουτί μέχρι το 24 πηγαίνει. Γιατί βρε παιδάκι μου να πηγαίνουμε μέχρι το 25. Να έχουμε να ανοίγουμε εδώ. Και άλλη μέρα, μία μέρα παραπάνω. Μόνο δηλαδή το Look Fantastic πάει μέχρι το 25. Από αυτά που έχω εγώ τουλάχιστον. Αλέξανδρα, είναι νόστιμο. Είναι νόστιμο, ε. Ναι. Σας είχα πει πριν κάποιες μέρες ότι μου είχε έρθει ένα πάρα πολύ ωραίο δέμα για τον Αλέξανδρο και είχα ξεχάσει να σας το δείξω. Μου ήρθε από την Ελληνοεκδοτική. Ένα πολύ ωραίο πακέτο με τέλεια βιβλία. Το Δεν θα κοιμηθώ απόψε, που είναι μια χριστουγεννιάτικη ιστορία. Άλλο ένα εδώ πέρα χριστουγεννιάτικο. Άλλο ένα εδώ πέρα πάρα πολύ ωραίο παραμύθι που λέγεται Σκάκι, το παιχνίδι των βασιλιάδων, με πάρα πολύ ωραίες εικόνες μέσα. Έχουμε και τον μαγικό καθρέφτη της Εβίτας, πάρα πολύ ωραία, πολύ όμορφα βιβλία. Έχουμε εδώ πέρα ένα puzzle που είναι και τριών συνεννοείται. Βέβαια έχει μεγάλα κομμάτια, δηλαδή δεν κινδυνεύει ο μικρούλης να παίξει με αυτό. Απλά δεν μπορεί να το φτιάξει σίγουρα. Και εδώ πέρα έχουμε ιστορίες μυστηρίου, υπόθεση 1, που άμα γιο. Πολύ ενδιαφέρον. Θα καθίσουμε τώρα με τον Αλέξανδρο να διαβάσουμε αυτή εδώ, τη χριστουγεννιάτικη ιστορία. Ναι, ξέρω τι θα μου πείτε. Πάντα τα ίδια λέω και στο τέλος κοιμάμαι. Τι λέει εδώ. Φέτος όμως έχω μεγαλώσει, πηγαίνω σχολείο και έχω σκαρφιστεί πολλούς τρόπους για να μην κοιμηθώ. Γιατί δεν ξέρω αν σας το είπα, με λένε Αργύρι εμένα και ό,τι λέω το εννοώ. Κοίτα τον Αργύρι, κοίταξε τον, πάει να κάνει σκανταλιά. Για να δει τον Άι Βασίλη, ε! Εσύ όταν δεις τον Άι Βασίλη φέτος. Να γκρινιάξω λίγο τώρα, βρε παιδιά, θα γκρινιάξω, να σας πω κάτι. Καταλαβαίνω και συμμερίζομαι όλη την κατάσταση αυτή που επικρατεί στους κούριερ αυτές τις ημέρες από όλες τις πλευρές. Εγώ βλέπω ότι όλες οι πλευρές έχουν δίκιο. Αλλά έχει γίνει κάτι τώρα εδώ πέρα με ένα δέμα μου που με έχει εξοργήσει πάρα πολύ. Γιατί εγώ προσπάθησα μαζί με την αδερφή μου και τη μαμά μου να παραγγείλουμε δώρα Χριστουγέννων για τους άντρες μας. Από το ίδιο κατάστημα, έτσι ώστε να έχουν δύο δέματα λιγότερα στα κούριερ και να τους. Εντάξει. Ελαφρύνουμε λιγάκι, βρε παιδί μου. Και ενώ έχει φύγει το δέμα μου από τις 3 του μήνα, ακόμα δεν το έχω παραλάβει. Μου έστειλαν πριν κάποιες μέρες ότι έχει άγνωστο παραλήπτη. Πώς γίνεται να έχει άγνωστο παραλήπτη, μου είπαν από το κατάστημα που μου το έστειλαν, από τη στιγμή που εμείς κολλάμε κανονικά το χαρτί με τη μεμβράνη πάνω και από τη στιγμή που βρήκαν το τηλέφωνό σας να σας στείλουν μήνυμα, δεν μπορεί να υπάρχει άγνωστος παραλήπτης. Στο κουδούνι γράφει το όνομά μου κανονικά, οπότε δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τέλος πάντων, από εκείνη την ημέρα έχω πάρει ένα σωρό φορές τηλέφωνο, περιμένοντας μία ώρα στη γραμμή, για να μην βρω άκρη ποτέ. Πότε. 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 Και το πιο θεϊκό όλης της υπόθεσης και αυτό που με στενοχώρησε περισσότερο, γιατί okay, ναι, υπάρχει αυτή η καθυστέρηση και την καταλαβαίνουμε, είναι ότι με στενοχωρεί πάρα πολύ το γεγονός ότι έβγαλε η συγκεκριμένη εταιρεία Courier ανακοίνωση στο Facebook ότι τα δέματα της αργούν μόνο 6 μέρες. Καλύτερα να βγεις, να πεις γίνεται χαμός, πρέπει να κάνετε υπομονή, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας παραδώσουμε τα δέματα, παρά να βγαίνεις και να λες 6 μέρες ότι αργούν τα δέματα, όταν εμένα με τη συγκεκριμένη εταιρεία έχουν αργήσει τα δέματα μου πάνω από 6 μέρες. Αυτό τώρα είναι από τις 3 του μήνα, καταλαβαίνετε. Δηλαδή και βγάζοντας τα Σαββατοκύριακα δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Τέλος πάντων, προσπάθησα να κάνω click away σε κάποια κουζινομηχανές που ήθελα να πάρω τώρα γιατί μου χάλασε η κουζινομηχανή
Και ήθελα να φτιάξω κουραμπιέδες εγώ σήμερα. Δεν υπάρχει διαθέσιμη ημερομηνία σήμερα ούτε αύριο πουθενά για να πάρω κάποιες κουζινομηχανές που είχα δει. Τώρα τελευταία μου ελπίδα είναι σε μια κουζινομηχανή που μου πέταξε στο Facebook, που έχει στα Lidl. Αυτές τις μέρες έχουν βάλει 3 κουζινομηχανές. Και εκεί ρίχνω τις τελευταίες μου ελπίδες. Μου είπαν ότι σήμερα ή αύριο θα με πάρουν, λογικά σήμερα μου είπαν, θα με πάρουν τηλέφωνο για να πάρουν την παραλάβω. Για να δούμε. Δεν με θέλουν τα κουραμπιεδάκια φέτος. Ευτυχώς που πήρα από το ζαχαροπλαστείο προχθές. Γιατί αλλιώς δεν με βλέπω. Απλά εγώ ξέρετε τι γίνεται τους κουραμπιέδες, επειδή δεν αντέχω την άχνη ζάχαρη πάνω και ρίχνω όταν φτιάχνω κουραμπιέδες πάρα πολύ λίγη άχνη ζάχαρη. Σε ζαχαροπλαστείο εννοείται ρίχνουν πολύ, γιατί έτσι είναι ο κουραμπιές. Πρέπει να πνίγεται. Δεν μπορώ. Τον τεινάζω τον κουραμπιέ. Τον τεινάζω τον κουραμπιέ, αλήθεια σας λέω, γιατί δεν μου αρέσει με τόσο πολύ άχνη ζάχαρη. Τέλος πάντων τώρα. Ελπίζω να εξελιχθεί καλύτερα η μέρα κι αυτή. Πολύ γκρινιά, πολύ γκρινιά. Πείτε με γκρινιάρα. Το μεσημεριανό μας, πένες, τόνος και καλαμπόκι. Το λατρεύω αυτό το φαγητό. Υπό άλλες συνθήκες θα έβαζα και καροτάκι, αλλά δεν έχουμε. Αλέξανδρε, είδε φαγητό ο Αλέξανδρος και έχει τρέξει εδώ. Θα κάνει επίθεση τώρα. Ναι, ναι. Για να δούμε πότε θα γίνει επίθεση. Να, ξεκίνησε να γίνεται. Τι θέλει εδώ, αυτό είναι τη μαμά. Αυτό είναι τη μαμά. Τι είναι αυτό εδώ της μαμά, το φαγητό, εσύ έφαγες, εσύ έφαγες, κάτσε καλά, κάτσε καλά. Επειδή την κουζινομηχανή δεν βλέπω να την παραλαμβάνω σήμερα, είπα επειδή σας έχω τάξει να φτιάξουμε από την σειρά Easy Bake τα μελομακάρονα που είναι εύκολα και δεν χρειάζονται τέτοια πράγματα, για να σας πω κιόλας αν είναι και νόστιμα, γιατί έχετε ερωτήσει πάρα πολλές, να σας πω τη γνώμη μου, οπότε τα φτιάχνω και σας λέω. Δεν πιστεύω να περιμένατε κάτι διαφορετικό. Τα μελομακάρονά μας είναι χωρίς πρόσθετο σιρόπι από πάνω ή μέλι ή καρύδια. Γιατί όπως σας έχω ξαναπεί, του κανένα και δεν του αρέσουν. Μου είπε, επειδή έχει μάστερ στα μελομακάρονα, του αρέσανε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο το μείγμα. Είναι πανεύκολο στο να γίνει. Εγώ να σας πω την αλήθεια, στο σιρόπι ακολούθησα τη συνταγή του Πετρετζίκη που σας είχα πει στα προηγούμενα και απλά. Το υλικό μέσα είναι από την σειρά Easy Bake. Είναι ωραιότατα, πάρα πολύ ωραία, δοκίμασα κι εγώ ένα. Αυτό το λίγο, τέλος πάντων, που μπορώ εγώ να πω για τα μελομακάρονα, που έτσι κι αλλιώς δεν τα αντέχω, δεν καταλαβαίνω το λόγο ύπαρξης, να σας πω την αλήθεια, μου φανήκανε πολύ νόστιμα. Αυτό. Βασικά μου φάνηκε ένα απλό μελομακάρονο. Αυτό τίποτα διαφορετικό. Παιδιά, ελπίζω αύριο να έχω την κουζινομηχανή μου και να φτιάξουμε κουραμπιεδάκια. Αχ, λοιπόν, άλλη μία μέρα μόλις τελείωσε. Ο Αλέξανδρος μόλις πιέ το γάλα του. Τώρα τον αφήνουμε έτσι λίγο για να κατέβει το γαλατάκι. Και να πάει στο κρεβάτι του, να δει όμορφα όνειρα και να ξυπνήσει αργά από σήμερα. Σήμερα αργήσε πάρα πολύ να ξυπνήσει. Είχα ξυπνήσει εγώ νωρίτερα και κοίταγα την κάμερα να δω τι γίνεται. Λέω, τι έγινε το παιδί και δεν έχει ξυπνήσει ακόμη. Αυτά. Αυτά σας έχουμε για σήμερα. Θα σας δούμε πάλι αύριο και μετά μεθαύριο και μετά τελειώνει το vlog μας, παιδιά, και έχω τρελαθεί. Πότε πέρασαν οι μέρες, δηλαδή ειλικρινά δεν μπορώ να το πιστέψω, πέρασαν αυτές οι 25 μέρες, 25, 20, πώς έχουμε, 22. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, να προχωρήσουμε να πάμε για άλλα, να αλλάξει η χρονιά και να ευχηθούμε να είναι μια καλύτερη χρονιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σας φιλούμε και θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.